Θα πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έγινε με τη συνάντηση που είχε η Δήμαρχη των Ενεργειακών Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας με τον Υπουργό, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον Δήμαρχο Αμυνταίο, τον κύριο Άνθιμο Μπιτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Μακρατζά. Καταρχήν, έχουμε θετικές εξελίξεις από τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Χατζηδάκη, και εσείς και ο κύριος Γιαννάκης και ο κύριος Μαλιούτας. Ναι, ήταν και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ναι. Ναι, ναι, ήταν και ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Θωμάς. Έγινε η πρώτη προσέγγιση, τέθηκαν πάνω στο τραπέζι προβληματισμοί όλων των ενεργειακών δήμων για το μέλλον κυρίως των τηλεθερμάσεων σε πρώτη φάση, αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών που έχουν κάθε περιοχή, που έχει κάθε περιοχή, ο κάθε δήμος, για να πάμε σε μια ομαλή μετάβαση. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ήταν ξεκάθαρη η άποψη του κ. Χατζηδάκη ότι η πολιτεία θα στηρίξει όχι μόνο τις τηλεθερμάσεις, οι οποίες θα πληγούν άμεσα από την διακοπή των, από την πάυση των λιγνητικών σταθμών, αλλά τους ενδιαφέρει και η αναπτυξιακή πορεία και το παραγωγικό μοντέλο της κάθε περιοχής. Αυτό μας έχει ξαφνιάσει θετικά. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις, ήδη με ένα ΦΕΚ του στις 24/10/19 ιδρύθηκε μια κυβερνητική επιτροπή και ένα συντονιστικό όργανο για, για το σχεδιασμό των περιοχών που είναι σε μετάβαση, των ανθρακοφόρων περιοχών που είναι στη μετάβαση. Εκεί κακώς και τέθηκε από εμάς, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των ενεργειακών δήμων, υπάρχει μόνο στο συντονιστικό όργανο, μόνο ο κύριος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Ζητήσαμε μετά επιτάσσεως να παρευρεθεί στο συντονιστικό όργανο, το οποίο θα σχεδιάσει, επαναλαμβάνω, την εποχή η οποία ανοίγεται πλέον στις περιοχές μας, να υπάρχει οπωσδήποτε και εκπρόσωπος των ενεργειακών δήμων. Μάλιστα, προβληματιστήκατε εσείς από αυτή τη συνάντηση, γιατί εντάξει, τι είπε πάλι ο κ. Χατζηδάκης, πάμε σε απολιγνητοποίηση, δεν είπε κάτι άλλο, ναι, δεν είπε δεν θα κλείσουμε τα εργοστάσια, άρα δηλαδή όχι. Την επόμενη μέρα τι κάνετε εσείς ως Δήμοι? Είπαν ότι αυτό κατάλαβα, αυτό ήταν ξεκάθαρο, ότι η μείωση της λιγνητικής παραγωγής μέσα στο χρονοδιάγραμμα που η πολιτεία ήδη έχει κοινωνήσει επικοινωνήσει στον κόσμο παραμένει. Απλώς περιμένουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, το οποίο ψηφίζεται, το σχέδιο του ψηφίζεται τις επόμενες μέρες, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης θα τον συνδέσουν και με το Ταμείο Συνεχής της Ευρώπης, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι πόροι. Και μέσα από αυτούς τους πόρους θα δουν και το αναπτυξιακό μοντέλο κάθε περιοχής. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι τα χρονοδιαγράμματα και η απόφαση της πολιτείας για να πάμε σε μηδενικό αποτύπωμα, μάλλον μηδενική παραγωγή από λιγνίτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και με το ΕΣΤΕΚ που ήδη έχει ψηφιστεί, παραμένει. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον τοπικό πόρο, πότε θα δοθούν τα λεφτά? Γιατί λέει εδώ ότι σας είπε ο κύριος Υπουργός ότι όσο τον δούμε συντομότερα, αλλά. Έτσι λέμε τα τελευταία χρόνια, αλλά τα λεφτά δεν τα πήραμε. Ο τοπικός πόρος δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα όσον αφορά το ύψος του τοπικού πόρου, τα 130 εκατομμύρια. Ναι. Ήταν ξεκάθαρος αυτός ο κύριος Υπουργός. Συγγνώμη λίγο. Θα αποδοθούν όμως ένα μέρος των χρημάτων, όπως για τη τηλεθέρμανση του Αμυνταίου, η οποία ουσιαστικά, αν δεν αποδοθεί ο τοπικός πόρος, θα κρεμάσει το έργο. Ναι. Αυτό το ζήτησε εγώ με τα επιτάσσεως. Είπαν ότι 3,5 εκατομμύρια θα αποδοθούν άμεσα για το έργο του Δήμου Αμυνταίου. Και οι άλλοι Δήμοι, οι οποίοι τρέχουν άλλα έργα ή σχεδιάζουν επεκτάσεις μέσα στον τοπικό πόρο, σταδιακά θα αποδίδεται ο τοπικός πόρος. Μάλιστα. Σας είπα ότι. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι άμεσα να ενεργοποιηθεί, να δομηθεί και να ενεργοποιηθεί και το Ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, ώστε και από εκεί να απελευθερωθούν πόροι για να μπορέσει το κάθε Δήμος να σχεδιάσει και να μελετήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει. Και αυτό το ζητήσαμε, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 εκατομμύρια τα οποία είναι αναξιοποιητά. Όσο αφορά τους πόρους, το πλαίσιο αυτό ήταν. Μάλιστα. Τώρα θα έρθει ο Υπουργός στην περιοχή, γιατί υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα του Kozan.gr που λέει θα αρχίσει αρχές Φεβρουαρίου. Τι σας είπε? Ακριβώς. Αρχές Φεβρουαρίου θα έρθει.
Από την άλλη μεριά, ήδη. Δηλαδή, σας είπε ο Υπουργός ότι θα είναι αρχές Φεβρουαρίου στην περιοχή. Τι σας είπε? Ναι, τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου θα είναι στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Πέρα από αυτό όμως, ήδη η διοίκηση της ΔΕΗ έρχεται σε επαφή με τις τηλεθερμάσεις. Ήδη το πρώτο ραντεβού έγινε και υλοποιήθηκε με την τηλεθέρμανση Κοζάνης. Άμεσα θα υλοποιηθεί με το Δήμο Αμιντέου και με τον Δήμο Εορδαίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά τις επίσκεψεις του Υπουργού, σας ανέφερε πώς ακριβώς τι θα υποθεί, θα υπάρχει κλιμάκιο, θα είναι μόνος του? Τι σας είπε, κύριε Δήμαρχε? Θα υπάρχει κλιμάκιο γιατί τις επόμενες μέρες περιμένουν και το πόρισμα του Τεχνικού Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Περιμένουν τα πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, ώστε να αναπτύξει τις πρώτες σκέψεις στην επίσκεψη που θα γίνει τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου.